Πάμε να ακούσουμε τον καθηγητή Μάζη. Γιάννης Μάζης, καθηγητής οικονομικής γεωγραφίας και γεωπολιτικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Καλησπέρα, κύριε Μάζη. Καλησπέρα σας, κύριε Σκουρή, κύριε Σιαβήμα, κύριε Σιαβήμα, κύριε Σκουρή. Και καλή εβδομάδα να έχετε. Καλή εβδομάδα. Επίσης. Επειδή τώρα ουσιαστικά εμείς κάνουμε ρεπορτάζ, ακούγατε τι λέγαμε κι εμείς και εσείς ψάχνετε να δείτε πίσω από τις λέξεις τι μπορεί να ισχύει από την εμπειρία σας. Τόσα χρόνια άλλωστε διδάσκετε αυτά τα θέματα. Ποιο είναι το πρώτο κλίμα έτσι και τι σας έχετε στο μυαλό σας μετά από αυτή τη συνάντηση 50 λεπτή των δύο ηγετών? Κοιτάξτε, παρακολουθώντας τη συζήτησή σας, γιατί δεν έχω άλλη πληροφόρηση. Και είστε και απόλυτα ειλικρινείς, γιατί μπορεί να βγαίνει εδώ καθένας και να λέει έμαθα αυτό, μου είπαν εκείνο, έγινε δεν υπάρχει το άλλο. Ακόμα πληροφόρηση. Και εμείς εδώ, όχι, πριν πούμε στο στούντιο, ήμασταν. Τι μπορεί φανταστείτε με τα τηλέφωνα τι γινόταν για να μάθουμε. Και ό,τι δίνει η ελληνική πλευρά παρεμπιπτόντως, η τουρκική πλευρά δεν έχει μιλήσει ακόμα. Ένα 24ωρο, ούτως ώστε να δούμε τι έγινε ή τι θα διαρρεύσει. Μια φορά βλέπω ότι το ρεπορτάζ που έχουμε μέχρι στιγμής, το μόνο που μας επιτρέπει να πούμε είναι ότι οι δύο πλευρές μέσα σε μισή ώρα, γιατί τόσο προεβλέπεται να διαρκέσει πήγε στα 50 λεπτά τόσο, να, άρα είπαν κάτι παραπάνω. Ωραία, ήταν ουσιαστικά αφαιρέσεις τους τύπους ευγενίας και τις φιλοφρονήσεις, και τις φιλοφρονήσεις, η κάθε πλευρά διατύπωσε τις θέσεις της. Αυτό βλέπω εγώ, δεν βλέπω τίποτα άλλο. Mm-hmm. Αυτό από μόνο του όμως δεν είναι καλό για την Ελλάδα. Γιατί από τη στιγμή που η Ελλάδα δεν απαιτεί κάτι, άκουσε τις απαιτήσεις της άλλης πλευράς. Μέχρι να μάθουμε κάτι παραπάνω, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, ούτως ώστε να είμαστε και αντικειμενικοί. Αυτό θέλω να πω. Σωστό. Παρ' όλα αυτά, αν υπάρχει αυτό που λέμε moratorium, που όπως φαίνεται οι δύο πλευρές να αφήσουμε πίσω μας το 10 να περάσουμε, το 20 το καλοκαίρι, να περάσουμε ένα ήσυχο καλοκαίρι φέτος, δημιουργούνται τα πρώτα ερωτήματα όπως καταλαβαίνετε. Τα οποία τα βάζουμε ρητορικά προς το παρόν, αλλά τα βάζουμε, δεν μπορούμε να μην τα βάλουμε. Αυτά τα έχουμε θέσει ήδη και έχουμε πει ότι το moratorium ουσιαστικά τι είναι? Είναι απεμπόληση, έστω για ορισμένο χρονικό διάστημα, κατά το πρότυπο της Βέρνης, έτσι, γιατί αυτό εννοούν μορατόριο, κάτι σαν το μορατόριο της Βέρνης, απεμπόληση βασικών κυριαρχικών δικαιωμάτων και της ελληνικής πλευράς. Γιατί? Γιατί η Τουρκία θεωρεί ότι αυτά τα οποία εμείς θεωρούμε νομίμως δική μας αρμοδιότητα, η Τουρκία δεν τα θεωρεί έτσι, τα θεωρεί δική της αρμοδιότητα. Οπότε μοιραία, ένα τέτοιο moratorium κάνει την Ελλάδα να υποχωρεί από κυριαρχικά δικαιώματα. Αυτό βεβαίως έχει ένα αντίτιμο. Έχει το αντίτιμο, υποτίθεται, γιατί χθες, κύριοι, είχαμε διεμβολισμό σκάφους του ελληνικού λιμενικού. Και το υποβαθμίσαμε, όντως, προφανώς ενώπιση της συνάντησης. Το υποβαθμίσαμε δε όντως, δεν υπήρχε. Κύριε καθηγητά. Δηλαδή, σε άλλες περιπτώσεις ήταν θέμα για ένα ολόκληρο καλοκαίρι. Κύριε καθηγητά, το λέγατε πριν από λίγες μέρες εδώ στο επί του πιεστηρίου. Σας άκουγα το πρωί και στον Νίκο Χατζηνικολάου. Κράτησα μία φράση σας. Φοβάστε, είπατε, μην είμαστε η ηφηγένεια για να έρθει η Τουρκία προς την εδώ πλευρά και προς την αμερικάνικη πλευρά. Ανησυχείτε για κάτι τέτοιο? Να το φοβάμαι. Ορίστε. Γιατί? Εκείνο το οποίο βλέπω εγώ είναι το εξής. Μία συνάντηση με τον κύριο Μητσοτάκη καταρχάς, ο οποίος έχει προηγουμένως δώσει μία συνέντευξη στο France 24, ναι, όπου τι λέει, μιλάει ουσιαστικά για ένα πλήθος διαφορών με την Τουρκία, άρα εκφεύγει της κλασικής παραδοσιακής θέσης της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής όλων των μέχρι τώρα ελληνικών κυβερνήσεων, πλην αυτής του κυρίου Σιμίτη, έτσι, η οποία έλεγε ότι έχουμε μία διαφορά, την υφαλοκρηπίδα, τελεία, και βεβαίως βάζει ουσιαστικά ξανά το Ελσίνκι από το παράθυρο. Άμα μπαίνουμε λοιπόν, άμα ξαναβάζουμε το Ελσίνκι από το παράθυρο, αυτό είναι εξαιρετικά επικίνδυνο. Διότι ο Τούρκος πρόεδρος, ο οποίος θα δει τον κύριο Μπάιντεν, θα του πει ότι κοίταξε να δεις, οι Έλληνες έχουν ξαναθέσει και αναγνωρίζουν, και μπράβο τους, ότι δεν έχουμε μόνο μία διαφορά.
Έχουμε πολλές. Συνεπώς οι Έλληνες είναι έτοιμοι να αποδεχθούν ορισμένα από τα δίκαια της Τουρκίας ή στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Γι' αυτόν τον λόγο, εάν με θέλεις πίσω, ενθάρρυνε τους Έλληνες, να το πω έτσι διπλωματικά το ενθάρρυνε, ενθάρρυνε τους Έλληνες να παραχωρήσουν αυτά τα οποία αναγνωρίζουν ότι έχω δίκιο και εγώ θα ξανάρθω. Κύριε Μάζη, γιατί η συνάντηση έγινε νωρίτερα, ήταν, θα το πω αλλιώς, γιατί δεν μπορώ να το κρίνουμε αυτή τη στιγμή. Ήταν θετικό ή αρνητικό που η συνάντηση έγινε πριν τη συνάντηση Biden-Erdogan? Γιατί γνωρίζαμε, εμείς το λέγαμε από εδώ, ότι το καλό για μας θα ήταν το καλό για μας. Για να ξεκαθαρίσουμε κάπως την κατάσταση, να γίνει πρώτα η συνάντηση Biden-Erdogan για να δούμε τι βρίσκουν. Μα, και ξαφνικά γίνεται το ανάποδο. Συνεπώς δεν έχει πίεση ο Ερντογάν όταν έρχεται στη συνάντηση. Μα ακριβώς αυτό σας είπα μόλις τώρα. Ο κύριος Ερντογάν 99,9% αν κρίνω από τη συνέντευξη του κύριου Πρωθυπουργού στο France 24 θα πάει εκεί και θα πει στον κύριο Biden αυτό. Ότι οι Έλληνες έχουν τη διάθεση να υποχωρήσουν σε αρκετά σημεία γιατί αναγνωρίζουν την πολλαπλότητα των διαφορών μας. Και η ελληνική πλευρά πώς θα το επιβεβαιώσει αυτό ο Biden άμα ισχύει δεν ισχύει? Δεν άκουσα. Ο Biden πώς θα το επιβεβαιώσει αν η ελληνική πλευρά τα αποδέχεται αυτά? Τώρα αυτό είναι ρητορικό το ερώτημα πλέον. Δεν είναι πραγματικό ερώτημα. δεν απαντώ σε αυτό το ερώτημα γιατί εκτιμώ το χιούμορ σας. Ναι, μα δεν είπα εγώ το αντίθετο, δεν είπα εγώ κάτι άλλο. Μας δώσετε πάσα να χαμογελάσουμε κι εμείς λίγο. Ναι, ναι βέβαια, να σκάσει το χιλάκι μας. Λοιπόν, αυτό λοιπόν το οποίο λέω είναι ότι βεβαίως, κύριε Σκουρή, έχετε δίκιο. Θα ήταν πολύ καλύτερα να εισπράξει τις πιέσεις ο κύριος Ερντογάν, αλλά έπρεπε να υπάρχει πρόθεση να του επιβληθούν πιέσεις. Αυτό είναι ακόμα μεγαλύτερο. Μεγαλύτερη διαπίστωση, πιο ουσιαστική. Πιστεύετε, για παράδειγμα, ότι το θέμα της Ελλάδος των ελληνοτουρκικών σχέσεων θα συζητηθεί στη συνάντηση Biden-Erdogan? Μα σαφώς. Γιατί δεν είναι θέμα ελληνοτουρκικών. Είναι θέμα αυτού που είπε ο κύριος Τσαβούσογλου και προσδιορίσε ως σχέδιο οράματος της Τουρκίας, το οποίο θα υποβάλει ο πρόεδρός μας εις τον κύριο Ερντογάν. Και εγώ, λέει, ο ίδιος λέει, θέλω να το κύριο υποβάλω Biden, στον κύριο Μπλίνκεν. Έχετε δίκιο, και αυτή η δήλωση πέρασε τελείως απαρατήρητη. Ναι, αλλά αυτή είναι πολύ σημαντική η φράση. Αυτό σημαίνει ότι ο Ερντογάν θα πάει με ένα σχέδιο στον Biden, ναι, που δεν ξέρω αν γνωρίζουμε. Θα μου πεις εδώ, δεν γνωρίζαμε ότι έγινε πώς το τουρκολιβικό μνημόνιο. Ο Γαλάζια Πατρίδα λέγεται. Πώς δεν γνωρίζουμε, κύριε Σκουρή? Αυτό λέτε θα πάει. Το χειροφύλημα τώρα. Το σχέδιο οράματος, λέει, της Τουρκίας. Ναι, δεν ξέρω αν το έχουμε και σαν εικόνα. Άμα μπορεί να μας δοθεί ο κ. Καλοκαιρινός. Το χειροφύλημα τώρα και η υπόκληση του Ερντογάν στον Biden, πώς τη βλέπετε? Κοιτάξτε, δεν το είδα. Ναι. Όπως σας το περιγράφουμε πάντως. Φίλησε το χέρι του Biden. Ωραία, είναι σαν να βλέπετε μια σκηνή 100 χρόνια πριν. Δηλαδή να είναι ο Θωμονάς. Δεν ξέρω αν το φίλησε, αλλά είναι. Του κρατάει το χέρι και υποκλίνεται. Εκεί λοιπόν ο κύριος Ερντογάν, σύμφωνα με την Οθωμανική εθιμοτυπία, του λέει, κοίταξε να δεις, εσύ είσαι ο μεγάλος πατισάχ. Ο Μωάμεθ Βίτα, Biden, ναι. Εγώ είμαι ο βεζίρις σου στην περιοχή. Ναι. Λοιπόν, αυτό σημαίνει. Και άλλωστε ο κύριος Ερντογάν, και όπως και ο τύπος του κυρίου Ερντογάν στην Τουρκία τις τελευταίες μέρες, τι προσπαθεί να κάνει? Προσπαθεί να εκπέμψει το μήνυμα προς τους Αμερικανούς ότι αν θέλετε να έχετε μία ισχυρή δύναμη για το ΝΑΤΟ στην περιοχή, αυτή είμαι εγώ. Και σας το λέω να σας το κάνω και πιο λεπτομερές. Λοιπόν, αν βλέπετε, αν βλέπετε... Εγώ λοιπόν, λέει η Τουρκία... Ευχαριστούμε, κύριε Καλοκαιρινέ. Είστε πάντα... Έχετε άμεσα αντανακλαστικά. Και αν βλέπετε, κύριε καθηγητά, κάνουν μπουνιά ο ένας τον άλλον στο πλαίσιο του κορονοϊού και ο Ερντογάν σκύβει πάνω στο χέρι του Τζο Μπάιντεν. Εντάξει, είναι ο βεζίρης του. Τελείωσε. Τον αναγνωρίζει ως Σουλτάνο. Λοιπόν, αλλά δηλαδή τι του λέει? Εγώ είμαι ο άνθρωπός σου στην περιοχή.
Διότι αυτό το ρόλο διεκδικεί. Εγώ είμαι περιφερειακή δύναμη. Αυτό λέει. Εγώ είμαι υπερδύναμη στην περιφέρεια. Ναι, επί Τραμπ διεκδικούσε σε άλλο ρόλο, πολύ υψηλότερο. Ναι, ήθελε να μπει και στο G. Στα πιο κάτω τώρα κλιμάκια, ναι. Να μην, λοιπόν, και τα, να μην χάσει και τα σίγουρα. Ναι. Βέβαια. Λοιπόν, προσέξτε λοιπόν τώρα. Τι του λέει ο Ερντογάν. Εσύ θέλεις, του λέει, κύριε Μπάιντεν, να κρατήσει την νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ ενωμένη. Ποια είναι η νοτιοανατολική πτέρυγα? Ελλάδα-Τουρκία. Δεν σε ενδιαφέρει αν είναι λίγο μικρότερη η Ελλάδα και λίγο μεγαλύτερη η Τουρκία. Και οι δύο χώρες του ΝΑΤΟ είμαστε. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο, η Βόρειος Κύπρος, όταν την πάρω, γιατί ζητάω δύο κράτη, όταν την πάρω εγώ, δεν θα γίνει για αυτή μέλος του ΝΑΤΟ? Μάλιστα, θα γίνει. Ήτανε πριν μέλος του ΝΑΤΟ? Όχι, δεν ήτανε. Δεν σε εξυπηρετεί το γεγονός ότι μέσω εμού θα επεκτείνει το ΝΑΤΟ την κυριαρχία του στην καρδιά της Νοτιοανατολικής Μεσογείου απέναντι από το Ισραήλ, απέναντι από τη Συρία? Σε εξυπηρετεί? Ενά γιατί είμαι ο άνθρωπός σου. Και εφόσον οι Έλληνες μιλάνε για διαφορές, έλα να τα λύσουμε. Είναι έτοιμοι και αυτοί, όριμοι, ψημένοι. Αυτό φοβάμαι, κύριοι. Θα έχουμε ευκαιρία να τα κουβεντιάσουμε. Να σας ρωτήσω ένα θέμα άπτεται της εξωτερικής πολιτικής και ενδιαφέρον εσωτερικό. Είδαμε αυτό με τη Βόρεια Μακεδονία που η ποδοσφαιρική της ομάδα έπαιξε ως Μακεδονία. Ναι, σκέτο. Και ήθελα να σας ρωτήσω, αυτό το προβλέπει η συμφωνία? Αν το προβλέπει η συμφωνία, δεν ξέρω γιατί φωνάζουμε. Αν δεν τον προβλέπει η συμφωνία, μήπως είναι μια ευκαιρία αυτό που λέγαν πολλοί και που σήμερα ξαφνικά έχουν εξαφανιστεί όλοι για καταγγελία της συμφωνίας? Να την τορπιλήσουμε. Τι γίνεται στην πραγματικότητα σε αυτό? Ακούστε, το σαφές είναι ότι οτιδήποτε είναι, έχει άμεση διοικητική σχέση με το κράτος, είναι κρατικός θεσμός, δεν μπορεί να χρησιμοποιεί άλλο όνομα πέραν του Βόρεια Μακεδονία. Οι δε πινακίδες των αυτοκινήτων έχουν τους δύο συγκεκριμένους τύπους. ΜΟΚΟ. Τελείωσε. Αλλά εδώ τώρα, επειδή η συμφωνία είχε το χάλι της, και θυμάται πολύ καλά και ο κύριος Χιαδήμας και εσείς, κύριε Σκουρή, ότι το έλεγα ότι η συμφωνία είχε το χάλι της και ότι είναι υποθέσεις τελείως ασαφείς και φλού, έρχεται τώρα ο άλλος και σου λέει το εξής. Και δεν ξέρεις, εγώ είμαι μια ιδιωτική ομάδα. Δεν με χρηματοδοτεί το κράτος. Συνεπώς δεν αποτελώ κρατικό θεσμικό όργανο. Συνεπώς έχω δικαίωμα να πω το όνομα που θέλω. Αλλά η κυβέρνησή μας έλεγε, εγώ θα τηρήσω τη συμφωνία, αλλά αν υπάρχει κάπου παραβίαση, αν κάπου δεν τα κάνουν καλά, θα βάλω βέτο και δεν θα μπορέσουν να μπουν, για παράδειγμα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν θα έχουμε την ειδική σχέση. Δεν τα θυμάστε, ναι, όλα, ναι, αυτά. Κοιτάξτε, εδώ αυτό είναι ή δεν είναι? Ή απλώς τα λέγαμε και ξαφνικά πάνε όλα? Η δική μου άποψη, διάβασα και τις μεν απόψεις και τις δε. Σας λέω λοιπόν ότι οι δυνατότητες των Σκοπίων να επιμείνουν στο συγκεκριμένο θέμα είναι το ίδιο σοβαρή με τη δυνατότητά τους να υποχωρήσουν. Μάλιστα. Λοιπόν, άκουσα τι είπε, ναι, τι είπε ο κύριος Κοτζιάς, ο οποίος έκανε μία σύνδεση της εκπροσώπησης της ομάδος με το κράτος και συνεπώς, εφόσον εκπροσωπεί το κράτος, θα πρέπει να χρησιμοποιεί και την ονομασία του κράτους, αλλά άκουσα και την απάντηση στην επιστολή του κυρίου Δέδια από τον κύριο Οσμάνη, ο οποίος λέει αυτό που σας είπα εγώ. Εγώ λοιπόν σας λέω το εξής. Εάν δεν μπορούμε σε αυτά τα πολύ απλά να εφαρμόσουμε μία εθνικώς συμφέρουσα λύση, καταλαβαίνετε τι θα γίνει στα υπόλοιπα. Ειδικά σε αυτήν την περίπτωση των πρωτοκόλων. Κύριε καθηγητά, λοιπόν, τι πρέπει να πούμε? Πρέπει να πούμε στους απέναντι ότι, κύριε, ακούστε, δεν κεγόμαστε εμείς να μπείτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς δεν ψηφίζουμε κανένα πρωτόκολλο. Εμείς, όταν θα θελήσετε να δοκιμάσετε την εισδοχή σας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα συνταχθούμε με τους Βουλγάρους και θα, από εκεί και πέρα, θα δούμε τι θα κάνουμε μέχρι να αποφασίσετε να γίνετε άνθρωποι. Διότι δεν είναι μόνο αυτή η παραβίαση.
Είναι τουλάχιστον 150 περίπου παραβιάσεις που παρατηρούν όλο αυτό το χρόνο. Κύριε καθηγητά, ευχαριστούμε πολύ. Θέλω να σας ευχαριστήσουμε. Κάνατε την πρώτη αποκωδικοποίηση, ειδικά στην συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν. Καλή συνέχεια και καλή εβδομάδα. Ανούμε το ραντεβού μας. Σας ευχαριστούμε. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Πάμε πολύ γρήγορα σε μία σύντομη διακοπή. Επιστρέφουμε εδώ με την Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου και την Μαριλίζα Ξένο Γιανακοπούλου. Δύο κυρίες, Δύο κυρίες, βέβαια. Πάμε για να πάρουμε και ένα πρώτο σχόλιο για αυτή τη συνάντηση και βέβαια για το εργασιακό που ήδη έχει φουντώσει συζητήσεις στη Βουλή.